3-6 τέταρτη. Να βάλω μια θέση γραφείο, γύρω πίσω. Ναι. Εφίδρωση. Γεια σας παιδιά, τι γίνεται. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, τόσο εγώ όσο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για αυτή σας την προσπάθεια. Η χαρά είναι δική μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα στην εποχή του κορονοϊού, όταν έχεις πρόβλημα πήγαινε στο νοσοκομείο, γιατί το τίμημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Επειδή έχω περάσει μια ανάλογη περιπέτεια και αυτό που μου είπαν εκ των υστέρων οι γιατροί, ότι ο χρόνος ήταν το πιο σημαντικό, ο χρόνος που αντέδρασα. Όταν τα συμπτώματα, ακόμα και όταν είναι πιο ήπια, νομίζω καλό είναι να πηγαίνουμε ακόμα και αυτή την εποχή. Φυσικά και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όλοι, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε να ζούμε, ούτε μπορούμε να μην ασχοληθούμε με την υγεία μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εγώ στην προσωπική μου εμπειρία δεν είχα αξιολογήσει σωστά αυτό που περνούσα. Και τελικά κατέληξε να είναι πολύ σοβαρό. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και με το σποτάκι εδώ της καρδιολογικής εταιρείας. Λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι κάποια από τα συμπτώματα, όταν τα αισθάνεται, να έχει μια εγρήγορση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το μήνυμα πέρασε στον κόσμο και με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συνήθως έχουμε μάθει. Η μυθοπλασία, η τέχνη και το χιούμορ πάντα βοηθάνε στο να ευαισθητοποιηθεί ένας άνθρωπος. Η απόδειξη είναι ότι αφού κάναμε ένα και μας ζήτησαν να κάνουμε δεύτερο, μάλλον καλά πήγε το πρώτο. Το αποτέλεσμα που είχαμε από τη συνεργασία μας αυτή ήταν εξαιρετικό και ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για το επόμενο sequel, το νούμερο 3. Ακόμα και στην εποχή του κορονοϊού, το έμφραγμα δεν μπορεί να περιμένει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.